Ο Ερντογάν μπορεί να καταρρύπτει ρώσικα μαχητικά χωρίς να κουνιέται φίλο. Φυσικά. Εάν γνωρίζει ότι τον παίρνει επιχειρηματικά, γιατί όχι. Μόνο που εδώ στην Ελλάδα εξετάζουμε μονίμως τους στρατιωτικούς συσχετισμούς και παρακάμπτουμε τους οικονομικούς. Γι' αυτό και διαλυσταίνουμε διαρκώς σε λάθος συμπεράσματα. Έτσι... Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν στρέψει το βλέμμα τους στις ρωσο σχέσεις για το φυσικό αέριο. Και επειδή πλησιάζει ο καιρός που η ελληνική κοινή γνώμη θα πάρει το βλέμμα της από την Λιβύη και θα το στρέψει προς την νέα ρωσο-ουκρανική διένεξη, καλό είναι να ρίξουμε μία ματιά πριν μας προλάβουν πάλι οι εξελίξεις. Σήμερα εξακολουθεί να ισχύει μία σύμβαση μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Ουκρανικής κρατικής εταιρείας Ναυτογκάζ και του Ρώσικου κρατικού προμηθευτή φυσικού αερίου Gazprom. Η εν λόγω σύμβαση όμως λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Εδώ και ένα χρόνο οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαρκές διαπραγματεύσεις αλλά δεν καταφέραν να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους μίας καινούρια σύμβασης. Μίας και τα συμφέροντά τους φαίνονται να μην συγκλίνουν με τίποτα. Και ενώ στις 18 Νοεμβρίου η Gazprom υπέβαλε άλλη μία προσφορά στην ναύτογκα, η Ουκρανική πλευρά την χαρακτήρισε απαράδεκτη, όπως όλες τις προηγούμενες προσφορές και τις απέρριψε. Το πρόβλημα ξεκινά περίπου το 1995. Τότε το ρώσικο αέριο που κατέληγε στα ευρωπαϊκά κράτη διοχετευόταν μόνο μέσω αγωγών που διερχόνταν από την Ουκρανία και από 115 δισκυβικά μέτρα που έφτασαν στην Ευρώπη το έτος 1990. Η αύξηση της ζήτησης Εκτόξευσε τις ρώσικες εξαγωγές το 1998 στα 141 δις κυβικά μέτρα. Την χρονιά εκείνη όμως η Ρωσία άρχισε συνομιλίες για τον, για τον αγωγό Nord Stream 1 με την Γερμανία και την Φιλανδία προκειμένου να παρακάμψει το σύστημα διαμετακόμισης της Ουκρανίας. Η Ρωσία είχε δοκιμάσει από το 1995 ως το 2004 διάφορους τρόπους για να θέσει υπό τον έλεγχό της το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Επιχείρησε ακόμη και να νοικιάσει αγωγούς ή ακόμα και να αγοράσει τους υφιστάμενους. Όλοι οι τρόποι αυτοί απετύχαν. Λίγο μετά την Πορτοκαλή Επανάσταση του 2004, η Ρωσία αποφάσισε τελικά να κατασκευάσει νέους αγωγούς που θα την απελευθερώναν παρακάπτοντας την Ουκρανία. Η πρώτη μεγάλη διαμάχη για το φυσικό αέριο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας έλαβε χώρα στα τέλη του 2005. Η Ρωσία ισχυρίστηκε τότε ότι οι Ουκρανοί είχαν εκτρέψει φυσικό αέριο προοριζόμενο για την Ευρώπη για δικές τους οικιακές χρήσεις. Αρχικά το αρνηθήκαν, αλλά κατόπιν το παραδεχτήκαν. Έτσι, για πρώτη φορά, την 1η Ιανάρη του 2006, η Ρωσία απλώς διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου. Μία προσωρινή συμφωνία που υπεγράφει λίγες μέρες αργότερα είχε, είχε ως αποτέλεσμα το αέριο να ρέει και πάλι στην Ευρώπη κάτι που ηρέμησε τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο επόμενος πόλεμος φυσικού αερίου έγινε στις αρχές του 2009. Αυτή τη φορά η Ρωσία διέκοψε τις προμήθειες φυσικού αερίου για 13 ολόκληρες ημέρες με αποτέλεσμα να στεγνώσει η Ευρώπη από φυσικό αέριο και οι καταναλωτές να διαμαρτύρονται προς τους παρόχους όσο περνούσαν οι μέρες και οι κάνουλες ήταν εκκλειστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση από εκεί που τηρούσε μία αφιψηλού θεώρηση του προβλήματος, άρχισε τις πολιτικές παρεμβάσεις. Εκείνη η έντονη κρίση είχε ως κατάληξη την υπογραφή μίας συμφωνίας μεταξύ της Ουκρανικής Ναυτογκάζ και της Ρώσικης Γκασπρόμ δέκα ετούς διάρκειας. Με τη συμφωνία αυτή μάλιστα, η Ουκρανία παρήχε στα ευρωπαϊκά κράτη φυσικό αέριο. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των σκοτεινών χρόνων του πολέμου του Ντόμπας το 2014. Βλέπετε μπορεί ο πόλεμος να είναι πόλεμος, αλλά το χρήμα παραμένει χρήμα. Ακόμη και μεταξύ δύο κρατών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Η συμφωνία του 2009 ήταν στην ουσία μια φόρμουλα take or pay για την Ναυτογκάζ που πρόβλεπε ότι η Ουκρανία έπρεπε να αγοράσει μεταξύ 42 και 52 BCM φυσικού αερίου ετησίως χωρίς το δικαίωμα να το μεταπολίσει. Αυτή λοιπόν η επίμαχη συμφωνία εκπνέει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 και κάνει τους Ευρωπαίους να τρέμουν στην ιδέα ότι θα μείνουν και πάλι χωρίς φυσικό αέριο μέσα στο καταχύμωνο. Η Ναυτογκάς δικαιώθηκε πέρσι, 2018, από το Ινστιτούτο Διετησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοτχόλμης, στο οποίο είχε προσφύγει από το 2014. Το δικαστήριο επέβαλε στη Ρωσία να επαναξετάσει τους όρους και τις υποχρεώσεις των συμβάσεων που είχε συνάψει με την Ουκρανία, απαιτώντα από την Γκάσπρομ να πληρώσει άμεσα 2,56 δισεκατομμύρια δολάρια πρόστιμο στην Ουκρανία. Η Γκάσπρομ όμως δεν τήρησε ποτέ την υποχρέωσή της. Βάσει της απόφασης, μίας και είναι γνωστό στην αγορά ότι η Gazprom αρνείται να καταβάλει πρόστιμα όταν χάνει. Γι' αυτό και η Ναυτογκάζ θα επιστρέψει στο Ινστιτούτο Διετησίας για να ζητήσει αποζημίωση για τις απώλειές της. Ράβοντας ένα κοστούμι ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον Πούτιν, ο οποίος φυσικά θα τα γράψει όλα μαζί στο χιόνι της Σιβηρίας. Την στιγμή που στην Ελλάδα παρακολουθούσαμε 40 τουρκικά σύριαλ και τουρκικά τηλεπαιχνίδια, ο Ερντογάν έκανε κάτι πιο πρακτικό. Παρακολουθούσε τις εξελίξεις στα ενεργειακά και μπορεί να κατέριπτε το ρώσικο Σουκχόι πάνω από τη Συρία, αλλά το έκανε εκ του ασφαλούς. Μιας και η Ρωσία είχε ξεκινήσει ήδη τα σχέδια δύο επιπλέον αγωγών με σκοπό να παρακάμψει την Ουκρανία. Τον North Stream 2 στον Βορρά και τον Turk Stream στον Νότο. Αν και οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας έφτασαν στα άκρα, πολύ γρήγορα οι δύο χώρες τα ξαναβρήκαν. Διότι η κορυφαία στρατηγική της Ρωσίας είναι η παράκαμψη της Ουκρανίας πάση θυσία, κάτι που το γνώριζε καλά ο Ερντογάν, σε αντίθεση με τους πατέρες και μητέρες του έθνους μας, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται παρακολουθούσαν μόνο reality επιβίωσης, που προσφέρει σαν σανό στους Έλληνες τηλεθεατές ο κολλητός του Ερντογάν Ατζούλ Ιλιτζαλή. Η Ουκρανική διένυξη είχε καταλήξει στα δικαστήρια το 2014 και ο Ερντογάν κατέριψε το ρώσικο Σουκχο 24 στις 24 Νοεμβρίου του 2015. Όταν ήδη ο Πούτιν είχε επιλέξει την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο στους νέους αγωγούς που έτοιμαζε και είχε επενδύσει στην διάλυση της Ουκρανικής οικονομίας. Μια διάλυση η οποία θα περνούσε αποκλειστικά μέσω Τουρκίας. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού φυσικού αερίου στην περιοχή είναι η Τουρκία. Άρα όσοι περιμέναν ότι η κατάρριψη του Σουκχόη θα τερμάτιζε τις σχέσεις Πούτιν-Ερντογάν, και θα οδηγούσαν τις δύο χώρες σε πόλεμο, μάλλον δεν είχαν ιδέα από τα παραπάνω που συνέβαιναν στα οικονομικά. Ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο αγωγών της Ρωσίας που παρακάμπτει την Ουκρανία, αναβαθμίζει την Τουρκία και ουσιαστικά συνδέει την Σιβηρία με τους καταναλωτές της Ευρώπης και της Κίνας. Και αν αυτό πετύχει, θα σημαίνει κλιμακωτές απώλειες στην οικονομία της Ουκρανίας. Πρόκειται για στρατηγική με πολύ μεγάλο βάθος. Και γι' αυτό ξεχαστήκαν σε χρόνο ρεκόρ πολύ σοβαρές υποθέσεις όπως η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη από Τούρκο αστυνομικό. Τα δύο τελευταία εμπόδια σε αυτό το Ρώσικο σχέδιο ήταν η άρνηση της Δανίας να περάσει ένας άγωγος από τα χωρικά της ύδατα, καθώς και η άρνηση της Τουρκίας να περάσει ο άγωγος από την Ελλάδα. Η Δανία πριν ένα μήνα ακριβώς έδωσε τελικά άδεια, ενώ η Ελλάδα παρεκάνθηκε μετά την ευγενική προσφορά της Βουλγαρίας. Είναι θέμα μηνών για την Gazprom να μπορεί να προμηθεύει φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους πελάτες της, παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Στις 25 Νοεμβρίου, η Ναυτογκάζ αρνήθηκε την τελευταία προσφορά της Γκάσπρομ για παράταση ισχύω ενός έτους, γιατί ξέρει τι την περιμένει στο άμεσο μέλλον. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ερντογάν, με την παράνομη συμφωνία του με τον Λίβιο Θάρατζ, έστρεψε την πρόσοχη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα νότια για να παίξει το μεγάλο παιχνίδι στο βορρά. Και ενώ απομένουν λίγες μέρες μέχρι την 1η Γενάρη του 2020, ουδής ασχολείται με το νέο πρόβλημα που θα ανακύψει στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει φυσικό αέριο η Ευρώπη μετά την πρωτοχρονιά ή θα ζήσουμε πάλι σκηνές σκληρού ροκ όπως το 2009 που παραλίγο να παγώσει ολόκληρη η Ευρώπη. Λύση καζάν καζάν δεν φαίνεται στον ορίζοντα και κάποιος σίγουρα θα χάσει από την ιστορία αυτή. Η Ουκρανία θα χάσει εάν υπογράψει μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία ακόμα και αν δεχτεί την έξτρα έκπτωση 25% που της πρόσφερε η Gazprom, διότι μια τέτοια αποδοχή αναμένεται να περιπλέξει ακόμα πιο πολύ την διεθνής διπλωματική καμπάνια της Ουκρανίας που στοχεύει στην οριστική απόσυρση των ρώσικων στρατευμάτων από τα εδάφη της. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία επιθυμεί μόνο βραχυπρόθεσμη συμφωνία 12 μήνη, επειδή αναμένει ότι εντός εξαμήνου θα είναι έτοιμη η νέη αγωγή της από την Τουρκία και την Δανία, που θα παρακάμπτουν εντελώς την Ουκρανία. Καταλήγοντας λοιπόν σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει όλο αυτό και για τη χώρα μας, το μόνο που θεωρώ σίγουρο είναι ότι σε λίγες μέρες θα μπουν στην άκρη οι Λιβιολόγοι και θα πάρουν τον λόγο οι Ουκρανολόγοι.